Καλησπέρα σε όλους. Στο σημερινό βιντεάκι θα δούμε ένα Audi TAF TAF MK1 225 Turbo Quattro. Σωστά. Σωστά. Έχω το φίλο μου τον Πέτρο εδώ. Γεια σου Πέτρο. Γεια σου Αντώνη μου. Περιμένουμε να μας πεις, να μας δώσεις λίγο πληροφορίες για το αυτοκίνητο. Λοιπόν, καταρχήν, να πούμε ότι είναι το Audi TAF TAF με τα 225. Ναι. Το κινητήρας BAM. BAM κινητήρας. Το φαράνε τα S3 τα κλασικά. Τα S3. Μηχανικά. Τι βελτιώσεις έχουν γίνει μηχανικά? Τα αμάξι συγκεκριμένα είναι καθημερινό. Είναι daily λοιπόν, daily, αμάξι παιδιά. Οπότε δεν έχω κάνει πολλές βελτιώσεις, μόνο κάτι πολλαπλασιαστές, φίλτρα, από εξάτμιση μόνο καζανάκι πίσω. Συγγνώμη, έχουν πει τίποτα, δεν είναι τα πολλαπλασιαστές κόκκινους. Πολλαπλασιαστές κόκκινους. Μπερού, NGK. NGK. Με ναι. Μπουζί ρηδίου. Μάλιστα. Εισαγωγή να φανταστώ. Εισαγωγή, φίλτρο, μόνο μανιτάρι. HKS. Ναι. Τώρα από τελικό μόνο ολόσωμο. Ολόσωμο δεν είναι. Όχι διπλό τελικό, ένα ολόκληρο. Μάλιστα. Σου λένε σε φεμιντάρι. Σου λένε όπω είναι 63. 63 αφήσαμε του μαμά. Όπω η μαμά. Καταλήτη έβγαλα μόνο. Α, ναι, για να κλείσω στα μπαμ. Downpipe. Downpipe τίποτα όπω είναι. Όλα stop. Μαμά δηλαδή. Όλο stop. Α, οπότε δεν έχουμε stop πολλά παιδιά. Και φορά είναι φανταστό προγραμματισμένο, έτσι. Προγραμματισμένο, έχει από το 2003. Πρόγραμμα. Παιδιά, ακούτε έτσι. Πρόγραμμα του 2003 και δεν έχει κάνει κύφτα αμάξι. Όσο γιατί είχαμε ανεβάσει κάποτε ένα βιντεάκι, είχα ανεβάσει το οποίο σας έλεγα για Stage 1 πρόγραμμα και ότι δεν παθαίνουν κάτι τα αυτοκίνητα. Να, παρόν είναι εδώ ο Πέτρος και μας λέει το 2003 προγραμματισμένο, το Stage 1 δηλαδή το αμάξι και δεν έχει κάνει κύφτα. Δεν έχει κάνει κύφτα, έχει 202.000 χιλιόμετρα. 202.000 χιλιόμετρα, έτσι. Εγώ το πήρα μεταχειρισμένο στα 138.000 πριν 6 χρόνια ακριβώς. Κάθε μέρα το έχω σχεδόν στο πάτημα. Πατήματα λοιπόν κάθε μέρα, παιδιά, και τα αμάξι είναι. Είναι αυτό που είναι. Αυτό. Έχεις καθόλου λοιπόν, έχεις βαρόμετρο μέσα. Έχω βαρόμετρο. Δουλεύει σταθερό πόσο. Δουλεύει overboost στα 1.4. 1.4 και 0.9. Δηλαδή με ψηλή ταχύτητα, ναι. Και κατεβάζει μέχρι 1.1 περίπου. Μέχρι κόφτη. Εκεί ένα έχουμε ένα δουλέψει. Μάλιστα. Τέλει. Αλλά είναι καθημερινό δηλαδή. Τίποτα, ναι. Ό, τι και πιστεύω, όπως σας είπα, παιδιά, το Stage 1 είναι και το καλύτερο και το πιο value for money, γιατί μετά ό,τι παραπάνω κάνεις, εννοείται μπαίνεις και σε περιπέτειες, έτσι. Ένας μάστορας μου είπε κάποτε, δυναμώνεις το ένα, δυνατίζεις το άλλο. Μου λέει, Αντώνη, έως εκεί. Και είχε πολύ δίκιο. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Οπότε, μέχρι Stage 1, 2-3 πραγματάκια περιφερειακά και εκεί, παιδιά. Ξέρω η άποψη. Θες, έτσι. Ναι, ξέρω τι θες. Αν έχεις και ένα δεύτερο αυτοκίνητο, π.χ. Ναι. Δουλεύεις μόνο σε αυτό, ναι, και μετά άλλο κινείς με δουλειές και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα πάμε εξωτερικά. Εξωτερικά. Λοιπόν, εγώ το πήρα μαμά. Μαμά τελείως. Όπως βγαίνει ένα Audi TAF TAF 4. Τελείως μαμά. Το έβαλα ανάρτηση Vogtland, γερμανική. Ελατήρια από αυτό. Είναι coilover. Coilover λοιπόν. Ριζόμενη καθύψους. Coilover, παιδιά. Από ζάντες έχω βάλει BBS replica. 19. Πολύ ωραίες. 25 λάσχο. Πίσω προσέγγιζε 2 πόντους. Προσθήκε στις ζάντες έτσι για να βγουν έξω. Ναι, ναι, μόνο πίσω. Μπροστά δεν χρειαζόταν. Φρένα κανονικά όπως ήταν. Το είσαι αρκετά χαμηλωμένο, Πέτρο. Βλέπω. Είναι χαμηλωμένο γύρω στους 4,5 πόντους. 4,5, μάλιστα. Περίπου εκεί. Παίρνει λίγο ακόμα, αλλά μετά βρίσκουν αναρτήσεις από κάτω. Έχουμε και σαμαράκια, ελληνικούς δρόμους δεν είμαστε. Περιστεύω είσαι. Όχι παραπάνω. Όσο χρειάζεται. Όσο χρειάζεται. Πίσω έχει diffuser, άλλο. Πίσω έχει diffuser. Ναι. Οπότε έχει το διαχείριτο από το 3200. Και είδα και μπροστά ότι έχει μάσκα πάλι. Μπροστά από το 3200. Ναι. Πληρωμένο καινούριο όλο. Έβγαινε με το αμά κανονικά αυτό όλο. Και το lip κάτω. Μετά lip είναι universal από eBay. Έκατσε πολύ ωραία. Έξτρα βιδωτό από κάτω. Στα φανάρια βλέπει και αυτά τα έχει. Στα φανάρια τα είχαν πάρει γρασία μέσα. Ναι. Τα έλυσα. Οπότε άνοιξε που άνοιξε για να τα άνοιξα τελείως. Τα έβγαλα στο χρώμα του αυτοκινήτου. Εδώ βερνίκι. Στο φλασάκι, με σκουρίνι, να ταιριάζει όλο μαύρο σημείο. Αυτά, κοιτάδεσα πάλι, να είναι κουμπλέ. Εγώ παρατηρώ ότι και ο ουρανός έξι καυτό είναι. Ο ουρανός, είχα βάλει αυτοκόλλητο, αυτοκόλλητο το έβγαλα γιατί δεν βρώμιζε, μάζευε στις άκρες κλπ. Και το έβαψα. Α, είναι βαμμένο δηλαδή. Είναι βαμμένο, ναι, ναι. Οπότε βλέπουμε χρώμα. Α, στον αεροτομή βλέπω. Αεροτομή πάλι και αυτός από 3200. Από 3,2. Έτσι. Μετά που ενώ και αυτοκόλλητο, χαμηλά. Έτσι για να σπάει να κάνει αντίθεση με το ασημί. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Α, βέβαια το φιμέ. Φιμέ, κλασικό. Και μπροστά έχει βάλει ένα ελαφρύ φιμέ. Μπροστά, όχι, όχι, τίποτα. Όπως ήταν. Σκούρι, ναι, ναι, ναι.
Τα πλασάκι, πλασάκι είναι άλλα. Είναι άλλα, είδες που κατάλαβα. Από eBay και αυτά. Είναι LED. Α, λεντάκια. Λεντάκια, ναι, ναι. Και έχεις βάψει και τα σιτάκια. Τα σιτάκια, ναι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα από εκεί. Σε μαύρο και αριστερό. Για αριστερό μαύρο, λοιπόν. Και στην τάπα της βενζίνης βάψουμε αυτό είναι... έχω βάλει με plastic dip. Plastic dip. Σπρέι. Για πιο μόνιμη δουλειά, ξέρω, πιο απλή δουλειά. Πόσο, δεν πούλες, εσύ ρώτησα κάτι άλλο. Από φρένα μαμά, ε. Από φρένα μαμά, μαμά. Μα, οπότε... Πιάνω πολύ καλά. Πιάνω πολύ καλά, εγώ τα θυμάμαι, παιδιά, έχω αλλάξει εγώ τόσο αυτοκίνητα, σας έχω πει τι έχω αλλάξει. Από τα καλύτερα φρένα είχε τότε αυτά. Πραγματικά, είχε πολύ δυνατά φρένα μας. Σταματώσαν και μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ένα μισθό, έτσι. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Τι υπολογίζεις άλογα περίπου? Πιστεύω είχα κάνει μία δυναμομέτρηση πριν πέρυσι βασικά. Είχαν ένα dyno daisy τη μηχανική περιοχή πέρα. Και το είχα μετρήσει, αλλά βέβαια είχα πρόβλημα στο τούρμπο. Ήταν ξεφυτωμένο όλο το κέλυφος, το αλουμίνιο. Και έχανε πολύ. Είχε μετρήσει τότε 2,55 με 41 κιλά ροπή. Περίπου. Με ένα θεματάκι βέβαια. Πιστεύαμε ήταν κομπλέ του ρουμπίνα, ξέρω εγώ. Γιατί μετά από ένα μήνα τη βίδωσα όλα κομπλέ, ανέβασε τις πιέσεις που χρειαζόταν. Πιστεύω 2,70. Στα 2,70. Εκεί. Παιδιά, εγώ έτσι να δώσω μια πληροφορία για αυτό το μοτέρ, επειδή το είχα και το δούλεψα και εγώ έτσι βελτιωμένο. Μέχρι τα 40 κιλά ροπής είσαι αρχηγός. Από τα 41-42 πας ρίσκο. Έτσι, μιλάμε για εσωτερικά μαμά. Όσο οι πιέλες. Γιατί τα έμβολα από το συγκεκριμένο, έχω δει που λες Πέτρο, τα συγκεκριμένα έμβολα, αυτό και το S3, παιδιά έμβολα το χρησιμοποιούσαν σε 600 άλογα αυτοκίνητα. Ναι, ναι, ναι. Συνήθως σε Big Turbo, ναι. Ένα άντε περισσότερο με δύο, ναι. Βάζουν μόνο πιέλες. Αφήνουν τα μαμά από στο S3 και πιέλες μόνο αλλάζουν, σφυρίλα της. Έχουν πολύ αντίκτυπο. Από εκείνες και τέτοια δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δοκιμασμένο. Καλά, ναι, εντάξει. Stop. Εννοείται, εννοείται. Συμπλέξεις μαμά, ό,τι μαμά. Είχε, δηλαδή γύρω στις 138 που το πήρα εγώ, δεν πήραξα τίποτα. Ούτε μου και σε συνέκτη π.χ. που λένε ότι πατινάρει, δεν πατινάρει πουθενά. Και εγώ δεν είχα παρατηρήσει, όταν χαλάσει, γιατί είναι... εγώ δεν είχα ναι, παρατηρήσει ποτέ να πατινάρει. Τώρα να έχει αλλάξει αυτό πιο πολύ είναι δύσκολο, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Κοίταξε, το να αλλάξεις ένα δίσκο στα 120-130 χιλιάδες χιλιόμετρα είναι το φυσιολογικό. Εγώ αυτό πιστεύω, παιδιά. 130 είναι μια φυσιολογική φθορά. Πιο κάτω δεν είναι φυσιολογικά. Βέβαια. Ξέρετε και τη χρήση. Και δεν ξέρετε και τη χρήση, έτσι. Αλλά μέχρι στιγμή στα 202.000 χιλιόμετρα είμαι ρολόι. Τι έχει μέσα οργανάκια. Οργανάκια. Έχω μόνο από εκεί. Έχω εδώ μέσα στην αέρα μου. Είναι από εδώ. Στη μεριά του ηλιοσυντουργού. Οπότε έχουμε και ένα οργανάκι το οποίο δείχνει τι πίσω δουλεύει το αυτοκίνητο. Και έχει τοποθετηθεί στον αεροπογό. Μάλιστα, κάποια άλλη μετατροπή με εξωτερικά δεν είναι παράδειγμα. Σε κάτι τίποτα. Όπως ήταν, δέρμα. Ναι, αυτά είναι όλα μαμά. Όλα μαμά. Τέλεια. Τέλεια. Πάμε που κάνουμε μια βόλτα. Ωραία. Πάμε και μια βόλτα να το δούμε. Παιδιά, πάμε να το δούμε και λίγο, έτσι λίγο πως πάει. Μια βολτίτσα και πως πάει και να ακούσουμε και λίγο τη σκάστρα. Έστω και... από μέσα. Έστω και από μέσα. Α, ανοιχτού τύπου. Κλειστού. Κλειστού και κάνει έτσι, σαν σιέρα. Τι έφτιαξε ρε φίλε. Coast Guard. Τι έχουμε τώρα εδώ. Είναι για αυτά ωραία ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Τα σκά καλά. Και αυτό το χαίρομαι κάθε μέρα. Ωραία, τι μας έλεγες. Αυτό το αμάξι το χαίρομαι κάθε μέρα όμως. Κάθε μέρα. Αυτά είναι τα ωραία παιδιά. Κάθε μέρα πατάω, δεν απασχολεί τίποτα. Απλά και ωραία.
άντρο. Μας έφυγα τα γυαλιά. Δεν είσαι παραπάνω, ρε Βουλική. Πού την κόσμη, έχεις παραπάνω. Είσαι 300 μήπως. Και μας λες 270. 270, λογικά. Λογικά, κατάλαβα. Πάντα ξαναγίνει την ομέτρηση. Θα το δούμε. Θα δούμε ξαφνικά 300 και θα λέμε τι γίνεται. Μηχανική συγκορημόνο, παιδιά. Ωραίος, ωραία βολτά. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είχαμε να πούμε καλό τα αυτά. Το είδατε λοιπόν και στον δρόμο. Αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι για να παρακολουθείτε τι άλλο, βιντεάκια με μηχανοκίνητα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου. Γεια χαρά. Γεια σας.